Καλησπέρα σε όλους. Τελικός κυπέλλου Αρκαδίας σήμερα. Η ομάδα μας βρέθηκε να χάνει 2-0 πάρα πολύ νωρίς. Στην πορεία τα πράγματα δεν κυλήσαν έτσι όπως θα θέλαμε και θα πω ότι μας έσωσε το ημίχρονο και καταφέραμε να μπούμε στα προκριματικά με αυτό το σκορ, γιατί θα μπορούσε να ήταν αρκετά διαφορετικό, οπότε ίσως και αυτή η παράσταση να είχε ρίξει πολύ νωρίτερα. Καταφέραμε όμως και τελειώσαμε το ημίχρονο με το εισβάλλον μας σκορ 2-0, οπότε στα προκριματικά λίγο ισορροπήσαμε μια κατάσταση, κουβεντιάσαμε, βάλαμε τα πράγματα σε μια σειρά. Στο δεύτερο ημίχρονο θεωρώ ότι παρουσιαστήκαμε λίγο καλύτεροι, περισσότερο συγκεντρωμένοι, βελτιώσαμε αρκετά λαθάκια που κάναμε και στη διάταξή μας και στον τρόπο παιχνιδιού μας του πρώτου ημιχρόνου και σε αυτό ευθύνομαι εγώ. Οπότε η διάρκεια του παιχνιδιού του δεύτερου ημιχρόνου καταφέραμε και δημιουργήσαμε κάποιες καταστάσεις, κάποιες υποψίες ευκαιριών, κάποιες ευκαιρίες που ίσως αν τις μετουσιούναμε σε κάποιο τέρμα να ήταν διαφορετικά τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Δεν το καταφέραμε όμως και έτσι ήρθε η λήξη του παιχνιδιού και πάρα πολύ δίκαια το Λεωνίδιο κατέκτησε το πρώτο τίτλο της σεζόν. Είναι κυπελλούχος Αρκαδίας. Συγχαρητήρια στα παιδιά του Λεωνιδίου για την προσπάθειά τους. Δείξαν ότι ήταν πολύ συγκεντρωμένα και το θέλανε πάρα πολύ το κύπελλο. Όσο για εμάς, κρατάω την προσπάθεια που κάναμε στο δεύτερο ημίχρονο και σε αυτό το κομμάτι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος για τον τρόπο που αντιδράσαν οι ποδοσφαιριστές μου που μπήκαν στο δεύτερο κομμάτι με το εισβάρος του σκορ και προχωράμε για τη συνέχειά μας. Αυτά. Καλησπέρα και από μένα. Ένα τελικό, ένα παιχνίδι που μπορεί να κριθεί από πολλά πράγματα. Θα μείνω χωρίς να δικαιολογία ότι ξαφνικά από το χειρότερο γήπεδο της Αρκαδίας παίζουμε στο καλύτερο γήπεδο της Super League. Με ερασιτέχνες είμαστε, χάσαμε το πρώτο ημίχρονο, δεν δείξαμε αυτά που έχουμε δουλέψει και αυτά που μπορούμε να καταφέρουμε. Θα σταθώ και εγώ στην προσπάθεια του δευτέρου ημιχρόνου που 45 λεπτά μας κάνανε να δείξουμε πάθος και δύναμη. Και κλείνοντας, να δώσω συγχαρητήρια και στους συμπαίχτες μου και στον προπονητή για την πορεία μας μέχρι εδώ. Και σίγουρα συγχαρητήρια στην ομάδα του Λεωνιδίου που άξιζε σήμερα το κύπελλο.